Πολίτες του ΕΒΟΣ μου, Έλληνες αδέρφια, καλησπέρα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στα πλαίσια της προεκλογικής μάχης για το Ευρωκοινοβούλιο και βρεθήκαμε εδώ μετά από ένα τεράστιο κάλεσμα της ίδιας μας της ύπαρξης ως πολίτες της Ευρώπης για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε ποια είναι σήμερα η θέση μας μέσα σε αυτήν. Τι δυνατότητες έχει η Ελλάδα με ελληνικές φωνές μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και όχι κομματικούς μηχανισμούς, ώστε να μπορέσουμε να καθιερώσουμε την ελληνικότητα τόσο σε εθνικό, όσο σε ευρωπαϊκό, μα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί ο Έλληνας είναι παγκόσμιος. Είμαστε παγκόσμιοι. Σαν πολιτιστική κληρονομιά, όπου και να σκάψεις σε όλο τον πλανήτη βγάζεις μόνο ελληνικά, σαν τέχνες, σαν επιστήμες, σαν ελληνική γραμματεία, ο Έλληνας ήταν και πρέπει να παραμείνει παγκόσμιος. Ονομάζομαι Στέργιος Τζίντζιος. Είμαι Διευθύνων Σύμβουλος του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, υποψήφιος Ευρωβουλευτής και έρχομαι να συστηθώ σήμερα ως πολίτης. Γιατί αυτό είναι το συστατικό, η ιδιότητα που λείπει σήμερα από την πολιτεία. Ο πολίτης, ο οποίος με την έννοια του οπλίτη προστατεύει την ίδια την πολιτεία, μετέχει κρίσεως και αρχής, ρωτά, γνωρίζει, δεν πιστεύει τίποτα και κανέναν και μένει μόνο στην αποδεικτική διεργασία ως ανθρώπινο όν που μόνο αυτό είμαστε και εκεί θα πρέπει και πάλι να ενωθούμε. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, πατέρας δύο παιδιών, κατάγομαι από αγροτική οικογένεια, διατηρώ επιχείρηση επί 21 χρόνια. Άρα γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει τόσο στο εργασιακό, όσο στο αγροτικό, όσο στο κοινωνικό κομμάτι. Γιατί πολύ απλά, όπως όλοι μας, είμαι ένας από εσάς. Γιατί εσείς είστε εμείς και όλοι μαζί πρέπει να γίνουμε ένα. Σε αυτό το οποίο αποκαλούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, εισήλθαμε με μία απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1979, όπου μόνος του αποφάσισε να γίνουμε συνέτεροι σε μία εμπορική συμφωνία. Η Ευρώπη δεν είναι τίποτα άλλο από μία εμπορική κοινοπραξία, η οποία έχει συνεταίρους, ιδρυτικό κεφάλαιο, έχει έσοδα, δανείζεται και δανείζει. Στη Βουλή των Ελλήνων ήρθε για υπογραφή το 1981 και από τότε μέχρι σήμερα, με βάση το κοινοπρακτικό το οποίο έχουμε υπογράψει, από το 87 και μετά δίνουμε τον φόρο προστιθέμενης αξίας εις το ακέραιο στην Ευρώπη. Εις το ακέραιο. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι έχω δώσει τεράστια ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω καταβάλει ιδρυτικό κεφάλαιο πάνω από 340 τόνους χρυσό σε λογιστικές μονάδες, τα λεγόμενα τότε ΕΚΙΟΥ, αλλά ποτέ κανείς δεν με ενημέρωσε γι' αυτό. Έχω κάνει ανακεφαλαιοποίηση, έχω συμμετάσχει 3 φορές στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με άλλους 670 τόνους χρυσό πάλι σε λογιστικές μονάδες, η Ελλαδίτσα, όπως μας αποκαλούν. Έχω δώσει πάνω από 1.080 τόνους χρυσό τα χρόνια που είμαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε λογιστικές μονάδες και αυτό έχει επενδυθεί. Αλλά ποτέ κανείς ευρωβουλευτής μας δεν έκανε έναν έλεγχο να δει τι δώσαμε, αν επενδύθηκε, πού επενδύθηκε, αν έχω κέρδη και αν έχω γιατί δεν τα εισπράττω. Παρά έχουμε γαλουχηθεί με μία αντίληψη ότι μπήκαμε στην Ευρώπη και η Ευρώπη μας ταΐζει.
Δεν είναι καθόλου έτσι. Όλα αυτά τα πολιτικά σκύμβαλα που τόσα χρόνια λιμένονται το δημόσιο πλούτο έχουν φροντίσει να αισθανόμαστε μέσω της αδράνειάς τους τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Η αδράνειά τους αυτή έχει κάνει τον Έλληνα να ομοιάζει με φτωχό συγγενή της Ευρώπης, πράγμα το οποίο φυσικά και δεν ισχύει. Έχουμε υπογράψει να δώσουμε το 92% των τελωνιακών μας δασμών στην Ευρώπη, 1,5 περίπου τα 100 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ως τακτική εισφορά και μία έκτακτη εισφορά πάλι επί του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ανάλογα με τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, με βάση και τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χρήματα δικά της. Έχει χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Είτε προέρχονται από την Ελλάδα, από μας, είτε προέρχονται από την Ιταλία, από τη Γερμανία, αλλά πάντα και μόνο είναι των πολιτών. Γιατί μόνο ο πολίτης υπάρχει, δημιουργεί και παράγει πλούτο. Αλλά εμείς αισθανόμαστε συνεχώς ότι είμαστε υποχρεωμένοι τόσο σε κυβερνήσεις εντός της χώρας σε εθνικό επίπεδο, γιατί έτσι γαλουχούμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γιατί ποτέ κανείς δεν μας ενημέρωσε ποια είναι η θέση μας. Μέσα από διαδικασίες κομματικών ανταλλαγών, στελέχοι που βγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως τώρα, μέλη των νεολαίων των κομμάτων, έρχονται μετά από μία σειρά ανταλλαγών να εκπληρώσουν με την υπογραφή τους ή μη σε συγκεκριμένες συμβάσεις και συνθήκες. Αυτή ακριβώς την ανταλλαγή που βιώνουν οι ίδιοι στο προσωπικό τους κομμάτι, βλέπε celebrities, βλέπε ειδικούς σε όλους τους τομείς, οι οποίοι με την αναγνωρισιμότητα που τις δίνουν τα από μας πληρωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από ένα γυαλί θέλουν να εισπράξουν την ίδια μας τη ζωή που είναι η ψήφα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κατηγορεί σήμερα, και το δυσάρεστο είναι ότι μας κατηγορούν και οι ίδιοι οι πολιτικοί σε εισαγωγικά κομματικοί μηχανισμοί που κυβερνούν τη χώρα, ότι η Ελλάδα δεν παράγει. Όποιος έχει έστω και μία μικρή επαφή με το αγροτικό ή κτηνοτροφικό κομμάτι, με το πρωτογενή τομέα, αντιλαμβάνεται πλήρως τι έχει γίνει. Όταν εισήλθαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράψαμε την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία κοινή αγροτική πολιτική επέβαλε την μέθοδο των ποσοστώσεων στην παραγωγή. Και από εκεί που η Ελλάδα παρήγαγε 1,5 εκατομμύριο τόνους αγελαδινό γάλα, έσφαξε 700.000 μάνες βοηδί και σήμερα παράγει κάτι περισσότερο από 770.000 τόνους, δηλαδή τη μισή παραγωγή. Σφάξαμε τα ζώα μας γιατί πληρώναμε πρόστιμο. Δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε το καπνό μας γιατί είχαμε ποσόστοση. Εγώ τουλάχιστον αυτό το έζησα 17 χρόνια. Πετούσαμε τα φρούτα μας χρόνια στις σωματερές γιατί είχαμε ποσόστοση. Δεν μπορούμε να ψαρέψουμε στην μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έχουμε ποσόστοση. Άρα και ποιος είναι αυτός που μας επιβάλλει πόσο να παράξουμε? Και σήμερα γιατί μας δείχνει με το δάχτυλο ότι δεν παράγουμε καθόλου, ενώ αυτός μας απαγόρεψε την παραγωγή? Και οι Έλληνες σε εισαγωγικά πολιτικοί, αυτοί οι οποίοι χρωστούν εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο κουρμπανά, το δέχθηκαν. Δεν είμαστε μακριά από το 2010 που μετρούσαν ανάποδα τα ρολόγια για την πτώχευση και χρεοκοπία της Ελλάδος, η οποία δεν έγινε ποτέ.
Τότε λοιπόν, να θυμηθούμε, γιατί ξεχνάμε πολύ γρήγορα, δέχθηκαν αυτά τα πολιτικά σχήματα να δημοσιοποιήσουν το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών. Δηλαδή, αν εγώ η επιχείρησή μου έχει χρέη, θα πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Τα χρέη της Πειραιώς, της Εθνικής, της Eurobank και ούτω καθεξής, της Αλφα, γιατί έπρεπε να τα πληρώσω εγώ. Γι' αυτόν τον λόγο μπήκαμε στα μνημόνια. Και με 13 νόμους δώσαμε 286 δισεκατομμύρια στις τράπεζες ελληνικό δημόσιο χρήμα. Ζητήσαμε τότε 110 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη, όπου οι θεσμοί οι οποίοι μας δάνεισαν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο νομοθέτης της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα από τα 7 θεσμικά όργανα της Ευρώπης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος σε αυτό και πληρώνει το μισθολόγιο του. Έχει κέρδη και δεχθήκαμε να μας κουνάει το δάχτυλο. Αλλά είπαμε, τα πολιτικά σύμβαλα μπροστά στα χρέη που έχουν προς τις τράπεζες κάνουν ό,τι τους πουν αυτές. 480 εκατομμύρια χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, 350 το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ με δραχμές είχε φτάσει 900. Κατασπαταλήθηκε δημόσιο χρήμα, δικό μας αίμα, δικός μας ιδρώτας, αλλά εμείς μείναμε να αντιπαλευόμαστε ο ένας τον άλλον για το που πρέπει να ανήκουμε. Αυτή η μνημονιακή κατάσταση, για να αντιληφθούμε ποια είναι η συμπεριφορά των Ελλήνων Ευρωβουλευτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνω το δείγμα αυτό σε σχέση με το σήμερα. Για να πάρουμε 110 δισεκατομμύρια 30 χρόνια εταίροι το 2010, 30 χρόνια καταβάλαμε τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τελωνία, εισφορές, αίμα, υδρότα, πλούτο. Και όταν ζητήσαμε να μας βοηθήσουν, γιατί υποτίθεται δεν είχαμε δικά μας λεφτά, αυτοί μας ζήτησαν πίσω να παραδώσουμε την φορολογική κατάσταση των Ελλήνων και μας επιβάλλαν την ΑΔΕ, όπου κανείς δεν ελέγχει αυτόν τον μηχανισμό βάσει των μνημονίων και βάσει του νόμου του 2016 που έβαλε μέσα στη Βουλή για ψήφιση ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ψήφισαν όλοι. Με βάση το νόμο αυτό, αυτή η οντότητα δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν ελέγχεται από κανέναν. Και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2024 και με τον ισολογισμό του 2022, το 2022 εισέπραξε 598 δισεκατομμύρια από τα ελληνικά ταμεία μέσω των φόρων και δεν την έλεγξε ποτέ κανείς μέσω του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτά είναι νόμοι του κράτους. Αλλά δεν τολμά ποτέ κανείς να βγει να τα πει. Και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2024 θα εισπράξει 660 δισεκατομμύρια και πάλι δεν θα την ελέγξει κανένας. Μας επέβαλαν λοιπόν να παραδώσουμε τους φόρους μας σε μια ανεξάρτητη αρχή. Ξεπουλήσαμε τα τρένα μας, ξεπουλήσαμε τα αεροδρόμια, ξεπουλήσαμε τα λιμάνια, ξεπουλήσαμε τις εθνικές οδούς και αν είναι δυνατόν παραδώσαμε την χώρα παραδίδοντας την εθνική μας κυριαρχία. Πράγμα το οποίο, όταν μας το ζήτησε ο γερμανοϊταλικός άξονας το 40, ο παππούς μου και οι δικοί σας οι παππούδες και οι πατεράδες δώσαν τη ζωή τους προς υπεράσπιση της πατρίδος. Εμάς όμως σήμερα δεν μας δόθηκε η δυνατότητα ούτε καν να πολεμήσουμε γι' αυτό. Σκεφτείτε τώρα, σήμερα, αυτά γίνανε για 110 δισεκατομμύρια, διαλύθηκε ένας κοινωνικός ιστός, παραδόθηκε μία χώρα. Όλος ο πλουτοπαραγωγικός ιστός της χώρας. Διώξαμε 1 εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό, είχαμε πάνω από 80.000 αυτοκτονίες στο εσωτερικό, οι νέοι μας είναι σε αδράνεια. Και σήμερα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει στην Ουκρανία ήδη 85 δισεκατομμύρια ευρώ. Και υπογράψαμε το Φεβρουάριο ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα δώσουμε στο σύνολο 135 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν μη συνέτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκεί γιατί χαρίζουμε και εδώ σκοτώνουμε. Και αν θέλετε, αφού όλοι αυτοί οι ειδικοί εντός και εκτός της χώρας έπραξαν ορθά με ειδικές μεθόδους βάσει των γνώσεών τους και δώσαμε 286 δισεκατομμύρια στις τράπεζες και άλλα περίπου 300 δισεκατομμύρια σε τοκοχρεωλήσια από το 10 μέχρι το 19, γιατί εγώ μπήκα με χρέος 325 δισεκατομμύρια και σήμερα χρωστάω 657. Δεν χορτάσαμε ειδικούς εντός και εκτός της χώρας. Και τι κέρδισε η Ευρώπη από αυτή τη μνημονιακή κατάσταση? Εισέπραξε τα τρένα. Τα τρένα τα πήρανε κάτι ιδιωτικές εταιρείες στην Ιταλία. Εισέπραξε αεροδρόμια. Τα δώσανε σε μια ιδιωτική εταιρεία στη Γερμανία. Μήπως εισέπραξε δρόμους η Ευρώπη? Τα δώσαμε σε ανώνυμες εταιρείες ξένων συμφερόντων με ελληνικά αφημί. Μήπως εισέπραξε τα μεταλλεία? Είναι όλα δοσμένα σε ανώνυμες εταιρείες στο εξωτερικό. Τελικά, εμείς μπήκαμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας διοικούν ανώνυμες εταιρείες. Αφού δεν κερδίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από όλο αυτό, οι Έλληνες ευρωβουλευτές μας, γιατί ποτέ δεν σήκωσαν ανάστημα να ρωτήσουν γιατί? Γιατί δεν ενημέρωσαν ποτέ τον Έλληνα πολίτη για το τι συμβαίνει εκεί ακριβώς? Είπαμε γιατί. Οι κομματικές ανταλλαγές. Και αυτό συμβαίνει, αδέρφια μου, γιατί αποδεχθήκαμε να ζήσουμε σε μια κοινωνία άδικου και ψέματος. Αποδεχθήκαμε την διαφθορά. Αποδεχθήκαμε την δολοπλοκία. Αποδεχθήκαμε την απουσία της δικαιοσύνης και είπαμε μην περιμένεις από τους δικαστές, μην περιμένεις από την αστυνομία και τέλος μην περιμένεις από τους πολιτικούς. Και σήμερα το ΑΜΕΜΠΕ στέλνει συνεχώς δελτία τύπου, γιατί όλα τα δελτία τύπου, όλα τα δελτία ειδήσεων που ακούτε από τους σταθμούς, είτε είναι ραδιοφωνική, είτε είναι τηλεοπτική, είτε είναι εφημερίδες, οι τίτλοι όλοι έρχονται από το ΑΜΕΜΠΕ, που είναι στο μισθολόγιο της εκάστοτε κυβέρνησης. Τόσο χειραγωγημένη είναι η ενημέρωση του Έλληνα πολίτη. Αυτοί λοιπόν αναφέρουν για πρώτη φορά ότι η αποχή θα είναι τεράστια. Αυτό βέβαια πίεσε πέρυσι ο πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης και δύο πρόεδρος μας, ο Αρτέμης Σόρας. Όταν πήραμε για πρώτη φορά τους εκλογικούς καταλόγους, είδαμε ότι πάνω από 200.000 νεκροί είναι εκεί και από πέρυσι που τα αποδέχθηκαν τα κανάλια και αποδέχθηκαν και την αποχή, μέχρι και σήμερα δεν έχουν αλλάξει οι εκλογικοί κατάλογοι. Με τους ίδιους νεκρούς μέσα θα βγουν πάλι τα ποσοστά. Το παραδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών πέρυσι. Αλλά σήμερα δεν έκανε τίποτα. Γιατί ξεχνάμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Επειδή ξεχάσαμε ότι είμαστε άνθρωποι, φτάσαμε να λέμε τι είσαι εσύ και λες δεξιός. Φτάσαμε να λέμε όταν σε ρωτάνε τι είσαι εσύ και να λες Πασόκ. Υδραυλικός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Άνθρωπος είσαι. Πρώτα. Και μετά ό,τι θέλεις το αλλάζεις. Αλλά το ότι είσαι Έλληνας άνθρωπος δεν μπορείς. Αυτή είναι και η πρόταση της Ελλήνων Συνέλευσης. Η βάση. Η ένωσή μας ως Έλληνες άνθρωποι. Να πετάξουμε από πάνω μας οτιδήποτε μας χωρίζει. Γιατί ό,τι μας χωρίζει, αδέρφια, έχει συμφέρον από το να μην είμαστε ενωμένοι. Γιατί αν ήμασταν ενωμένοι, θα απαιτούσαμε αύριο την πτώχευση της Νέας Δημοκρατίας. Θα απαιτούσαμε αύριο την πτώχευση του Πασόκ, που άλλαξε τρία αφημί για να μπορέσει να διαφύγει των χρεών. Θα απαιτούσαμε την εκδίκαση όλων αυτών που υπέγραψαν τα μνημόνια. Βλέπε Βελόπουλο, που ζητάει συγγνώμη.
Λες και με τη συγγνώμη του θα έρθει πίσω η εθνική κυριαρχία. Η κατάσταση σήμερα είναι τραγική. Γιατί απέχουμε από τα κοινά. Αυτή η προπαγάνδα από τα ΜΕΜΠΕ έχει στόχο να μην πας να ψηφίσεις. Γιατί φοβούνται την ψήφο σου. Φοβούνται όταν γνωρίσεις πραγματικά ποιος είσαι, τι ακριβώς θα ρίξεις μέσα στην κάλπη. Γιατί όσο και να κλέβει singular logic, από το 1987 και εδώ, όταν η ψήφο σου θα είναι ενωμένη και ισχυρή, όσο και να θέλουν, δεν μπορούν να την παραποιήσουν. Η αποχή πέρυσι είχε ξεπεράσει το 53% επίσημα. Επίσημα με τους εκλογικούς καταλόγους και τα αποτελέσματα από τα εκλογικά κέντρα. Φέτος λένε θα είναι πολύ μεγάλη, ίσως ξεπεράσει και το 50% και χάσαμε την έννοια της δημοκρατίας. Πώς είναι δυνατόν οι λίγοι να αποφασίζουν και τους πολλούς. Αλλά ξέχασα. Στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας αυτό ακριβώς λέει. Λέει τότε ο Κώστας Καραμαλής, Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη όπου οι λίγοι και οι επώνυμοι καθοδηγούν τους πολλούς και ανώνυμους. Η μάζα. Αν αναλογιστούμε γιατί χαρίζουμε στην Ουκρανία και σκοτώνουμε την Ελλάδα, τότε θα μπούμε σε μία αποδεικτική διεργασία γιατί βιώνουμε όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα εδώ. Πολλοί ρωτούν πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά αφού είμαστε μέσα σε χρέη, αφού χρωστάμε. Και εγώ θέλω να πω σε όλους, το πρόσωπο δεν αποφάσισε ποτέ. Η αντί του προσώπου που είναι όλα αυτά τα κόμματα, αυτοί αποφάσισαν για μας. Και αποφάσισαν και υπέγραψαν το 2010 με τον 38-45 νόμο, τον ίδιο τους το θάνατο, γιατί αναφέρουν ότι παραιτήθηκαν τα ίδια, δηλαδή όλοι οι θεσμοί, από την εθνική κυριαρχία και τον εθνικό δημόσιο πλούτο. Γι' αυτό δεν μπορούν να μιλήσουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα θέματα. Τι να πούν, αφού αποφάσισαν ότι παρετούμαστε από κάθε κυριαρχικό δικαίωμα, τώρα τι να πούν. Είδαμε όμως μια οξύμορη κατάσταση πριν από 1-1,5 μήνα, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι μετά από έρευνες για το έγκλημα των Ντεμπών καταλήγει ότι ήτανε δολοφονία, σύσσωμα όλα τα κόμματα, η κυβέρνηση βγήκαν και είπανε ασχοληθείτε με κάτι άλλο, απαγορεύεται να ασχολείστε και να βγάζετε αποφάσεις εδώ, γιατί εδώ υπάρχουν θεσμοί. Στα μνημόνια δεν υπήρχαν θεσμοί. Δεν υπήρχαν, ε. Σήμερα, αδέρφια, όντας 43 χρόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέτεροι, αν δεν κάνουμε έναν πλήρη έλεγχο των συμβάσεων, να δούμε τι μας χρωστάει η Ευρώπη, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποτέ ποιοι είμαστε. Εφόσον μας απαγόρεψαν να παράξουμε, μετά μας επιδότησαν να βγάλουμε τις ελιές μας. Μετά μας επιδότησαν να βγάλουμε τα μπέλια μας. Και στη θέση όλων αυτών μας επιδοτούν να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Μετά όμως η Ευρώπη φθήνει σε παραγωγή, ε. Γιατί? Για να βγουν πάλι καρτέλ ανωνύμων εταιριών, βλέπε CDC, όπου έχει άμεση σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη. Σήμερα, στο καρτέλ των σούπερ μάρκετ και της αγοράς πρωτογενών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, έχει διαφορετικές τιμές στην Ελλάδα, το ίδιο σούπερ μάρκετ, από ό,τι έχει στη Γερμανία, 40-47 μέχρι και 60-62% χαμηλότερες οι τιμές εκεί. Ποια είναι αυτή η εταιρεία? Γιατί δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση η διαφορετική τιμαριθμική πολιτική? Γιατί δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι στην Ελλάδα η πλειονότητα των Ελλήνων οδηγεί επικίνδυνα αυτοκίνητα 25 ετίας και πάνω? Γιατί δεν την ενδιαφέρει ότι η Ελλάδα είναι μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πληρώνει τελωνίο για αγορά αυτοκινήτου από άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που πολλές φορές υπερβαίνει και φτάνει και το 100%.
Γιατί δεν την φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουμε παροχημένες υπηρεσίες στα νοσοκομεία, διαλυμένο σύστημα υγείας. Υπογράψαμε τώρα την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Βάλαμε απογευματινά, κάνοντας χάρη στους Έλληνες πολίτες, να μην πάνε σε μια κλινική με 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά να πάνε σε ένα απογευματινό με 2,5. Νομιμοποιήσαμε το φακελάκι δηλαδή, που υποτίθεται ότι εμείς πληρώνουμε τόσα χρόνια για αυτό το σύστημα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χάνεται δημόσιο χρήμα μέσα από συμβάσεις δόλειες με φαρμακευτικές εταιρείες που ένα φάρμακο μπορεί να φτάσει και 10 φορές την τιμή του μέσα στο νοσοκομείο. Δεν την ενδιαφέρει. Δεν την ενδιαφέρει που αποστρατικοποιήσαμε τη χώρα, που το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φυλάσσεται στο όνομα ενός πολέμου. Και ποιος αποφάσισε, ποιος έδωσε τη δικαιοδοσία στην κυρία Φόντερ Λάιεν, όπου βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να στέλνει επιστολές επί επιστολών πριν τις εκλογές. Γιατί πιο μπροστά τρώγανε μαζί κάπου σε ένα ξενοδοχείο παραθαλάσσιο. Ποιος της έδωσε τη δικαιοδοσία να μεσύρει εμένα σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός που θέλει τον πόλεμο. Και ποιος κερδίζει από τον πόλεμο. Αν όχι ανώνυμες εταιρείες. Υφάσματα, φάρμακα, όπλα, πυρομαχικά. Όταν θα πρέπει να ξαναστηθούν οι πόλεις. Κατασκευαστικές εταιρείες. Καύσιμα, ενέργεια. Πληρωμένα με αίμα από τον άνθρωπο πάντα. Η Ελλάδα έχει τεράστια διαφυγόντα κέρδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πριν μιλήσω για το οικονομικό αυστηρά κομμάτι, να δούμε ένα πολύ πονηρό κομμάτι, το οποίο ποτέ κανένας ευρωβουλευτής μας δεν μίλησε για μας. Μικρό παιδί ήμουνα, 45 χρονών είμαι τώρα, που ακούω τόσα χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, ακούω ότι διεκδικούμε, λέει, τα μάρμαρα του Παρθενώνα και συζητάμε με τον κλέφτη να μας δώσει πίσω τον κλεμμένο. Η Ελλάδα έχει τεράστιο πλούτο κρυμμένο εκεί, αλλά επειδή η Ελλήνων Συνέλευσης έχει μια τεράστια εξειδίκευση σε όλους τους τομείς, με στελέχη τα οποία δρούν ανιδιοτελώς για να μπορούν να ερευνήσουν, να βρουν τα στοιχεία εκείνα. Και η Ελλήνων Συνέλευση έχει τεράστια στοιχεία για όλους τους τομείς. Γι' αυτό τη φοβάται το καθεστώς τόσο πολύ. Για να μπορέσει να βρει και τη λύση, θα δώσω τον λόγο στον συνεργάτη μου, τον Σπύρο τον Κύρου, που είναι πολίτης της Θεσσαλονίκης, να σας πει δύο κουβέντες για το τι ακριβώς συμβαίνει η κληρονομιά. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ μαζί σας για να μεταφέρω κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το δικό μου κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η Ελλήνων Συνέλευσης έχει στόχο και σκοπό να αναδείξει, να αναβιώσει και να κατοχυρώσει τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα της χώρας μας. Ένας τεράστιος πλούτος, άκουσα προηγουμένως και ακούσατε και εσείς στο Στέλιο τον Τζίτζιο να μιλάει για τεράστιο πλούτο. Θα αποδείξουμε και με βάση τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματά μας ότι αυτός ο πλούτος είναι τόσο τεράστιος όσο δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα για εμάς δεν είναι μόνο τα αρχαία κτερίσματά μας, οι ναοί μας, τα αγάλματά μας, τα οποία βεβαίως είναι ζωντανά και ψυχωμένα, και αυτό να το βάλουμε και να το κλειδώσουμε πολύ καλά στο μυαλό μας. Πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα είναι και τα μαθηματικά, είναι η ελληνική γραμματεία, είναι η γεωμετρία, η γεωγραφία, η αστροφυσική, η αστρονομία, είναι η ιατρική, η ίαση, η θεραπεία, είναι το θέατρο, η μουσική, είναι τα γράμματα, η γλώσσα μας και άλλα τόσα πρωτόκολλα τα οποία δώσαμε και μεταλαμπαδεύσαμε σε όλη την ανθρωπότητα. Όμως θα περίμενε κανείς
αδέλφια μου, να έχουμε και κάποια ωφέλη από όλα αυτά. Είτε σε ένα επίπεδο οικονομικό, είτε σε ένα επίπεδο τουλάχιστον απόλυτου σεβασμού για όλα αυτά που έχουμε προσφέρει. Θα ξεκινήσω με το οικονομικό πεδίο και θα φτάσω στο σεβασμό. Στο οικονομικό κομμάτι θα ξεκινήσω εντός της Ελλάδος, παίρνοντας ως δείγματα γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους, για να δούμε έχουμε ωφέλη οικονομικά έστω εσωτερικά μέσα στην πατρίδα μας. Όπως είναι ο χώρος ο αρχαιολογικός που έχουμε συνηθίσει να λέμε, αλλά είναι ιερός γεωδετημένος χώρος, που ιερός σημαίνει το απόλυτο, το σταθερό, το ακλόνητο, το αδιαφιλονίκητο. Στον αρχαιολογικό χώρο λοιπόν των Δελφών, όπου είναι και ο ομφαλός της γης, στη Δήλο, στην Κνωσό, στις Μυκήνες και στην αρχαία Ολυμπία. Και θα σταθώ λίγο εδώ, διότι κάθε 4 χρόνια όλα τα βλέμματα της ανθρωπότητος είναι στραμμένα στην Ελλάδα. Και όλοι περιμένουν, με βάση τους Ολύμπιους Αγώνες, το Ολυμπιακό φως να φωτίσει όλες τις χώρες του κόσμου, με τελικό προορισμό την πόλη που θα διεξαχθούν οι Ολύμπιοι Αγώνες. Υπάρχει άλλο τόσο τεράστιο γεγονός παγκοσμίως, αδέλφια? Και αν δεν υπάρχει, τι οικονομικά ωφέλη έχει η πατρίδα μας από όλο αυτό το παγκόσμιο γεγονός, αλλά και με βάση τους τεράστιους ιερούς γεωδετημένους χώρους της πατρίδα μας? Η απάντηση είναι κανένα όφελος. Απεναντίας έχουμε ζημίες. Γιατί? Με βάση τον νόμο 1127 του 1981, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Ράλη, ψηφίστηκε αυτός ο επέσχετος νόμος, ο οποίος παραχωρήσαμε στην ουσία την πολιτιστική μας κληρονομιά ως παγκόσμια κληρονομιά. Και θέλω τώρα να κάνω ένα δείγμα με όλους εσάς. Όλοι έχουμε μία περιουσία, μικρή ή μεγάλη, δεν μας ενοχλεί. Θα υπογράφατε εσείς με ελεύθερη βούληση όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία να τα εχωρίσετε ως παγκόσμια κληρονομιά, χωρίς να έχετε κανένα απολύτως πνευματικό και κληρονομικό δικαίωμα επί αυτής? Άρα πώς το υπογράψανε αυτοί? Άρα βλέπετε ότι ακόμα και εντός της Ελλάδος έχουμε ζημίες που θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Και ας πάω εντάχει στο εξωτερικό. 1000 μουσεία σε όλο τον πλανήτη εκθέτουν δεκάδες χιλιάδες απείρου κάλους και αισθητικής τεχνουργήματα των προγόνων μας και αντικείμενα τεράστιας αρχαιολογικής αξίας. Θα πάρω 3 δείγματα από εδώ, στο Μουσείο του Λούβρου, το Μουσείο του Βερολίνου και το Βρετανικό Μουσείο. Με βάση τα στοιχεία και την έρευνα που έχω κάνει, όπως μου ανατέθηκε από τον κεντρικό οργανισμό, και με βάση τα οικονομικά στοιχεία του Λούβρου, αλλά και με βάση την επισκεψιμότητά του μόνο για τα 2 κλεμμένα ελληνικά αγάλματα, τα τελευταία 100 χρόνια έχει ένα τεράστιο όφελο στο Μουσείο του Λούβρου ύψους 720 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Εάν προσθέσουμε τώρα το μουσείο το Βρετανικό, το οποίο είπε προηγουμένως ο Στέργιος ο Τζίτζος για τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία φέρουν και αυτά στο μουσείο τεράστια έσοδα, και προσθέσουμε και το Μουσείο του Βερολίνου, που μέσα εκεί υπάρχει ο βωμός του Δία, που πήραν οι Γερμανοί από την Πέργαμο και ένα αυτούσιο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του. Και για να σας δώσω τα μεγέθη να καταλάβετε, η ζωοφόρος είναι 127 μέτρα.
αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος του βωμού. Πόσο τεράστια οικονομικά ωφέλη έχει η Γερμανία από τα δικά μας. Και έφτασε να μας κουνάει το δάχτυλο ότι εμείς τη χρωστάμε, θα κάνουμε ένα ταμείο και θα δούμε ποιος χρωστάει ποιον. Και αν χρωστάμε να πληρώσουμε. Αν μας χρωστάει θα τα πάρουμε όλα μέχρι μία πίσω. Με βάση λοιπόν όλα αυτά και αν προσθέσουμε και αυτό που οι ξένοι λένε ότι θα έπρεπε να πληρώνουμε κάθε φορά ένα αντίτιμο που χρησιμοποιούμε τις νευραλγικότερες των επιστημών έννοιες που είναι αποκλειστικά και μόνο ελληνικής καταγωγής και δημιουργίας, αντιλαμβάνεστε ότι συσσωρεύεται ένας τεράστιος πλούτος. Και από αυτόν τον πλούτο η Ελλάς, τίποτα, ούτε ένα ευρώ. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μας στέρισε τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα? Ποιος ευρωβουλευτής από οποιονδήποτε κομματικό μηχανισμό είχε το θάρρος αλλά και το καθήκον να φέρει ένα θέμα πνευματικών και κληρονομικών δικαιωμάτων μέσα στην Ευρωβουλή? Η Ελλήνος Συνέλευσης είναι κάθετη σε αυτό, διότι ως μοναδική νομική οντότητα εκπροσώπησης του έθνους οφείλει και έχει ιερό καθήκον, στόχο και σκοπό να αναδείξει και να αναδειώσει τον τεράστιο ελλάνιο μοναδικό πολιτισμό μας και να κατοχυρώσει τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα του έθνους μας. Και κλείνω με το κομμάτι του σεβασμού, αδέλφια μου. Σε μία παγκόσμια κοινωνία δικαίου η Ελλάς αδιαφυσβήτητα θα είχε τη θέση της κοιτίδας του πολιτισμού και οι Έλληνες θα απολάμβαναν τουλάχιστον ένα τεράστιο σεβασμό από όλους ανάλογα με αυτά που έχουμε προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ο σεβασμός όμως δεν απαιτείται. Ο σεβασμός αποδίδεται από αυτόν που έχει το θάρρος να σέβεται πρώτα τον εαυτό του και να αναγνωρίσει την αξία και την ανωτερότητα του άλλου. Και εδώ ανάμεσά μας, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, υπάρχουν χιλιάδες επιφανείς άνθρωποι, άρενες και θύλες, οι οποίοι με γνώση, με λογική, αναγνωρίζουν την αξία και την ανωτερότητα του δικού μας ελλάνιου πολιτισμού μας και αποδίδουν τεράστιο σεβασμό στους Έλληνες και στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυναμικώς. Τεράστια διαφυγόντα κέρδη λοιπόν με βάση τα πνευματικά δικαιώματα, ακόμα και τα κινητά που κρατάτε τώρα στα χέρια σας, iPad, smartphones, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οτιδήποτε έχει αυτό που λένε τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να βασίζεται παρά μόνο στην μία νοημοσύνη. Μία είναι η εννοιολογική γλώσσα πάνω σε αυτό το πλανήτη και αυτή είναι η ελληνική. Και όποιος γνωρίζει από προγραμματισμό, από πληροφορική, γνωρίζει ότι προγραμματίζονται με βάση την ελληνική γλώσσα. Ούτε εκεί έχουμε πνευματικά δικαιώματα. Τελικά πόσο τεράστιος είσαι Έλληνα και πόσο μικρό θέλουν να νιώθεις αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα που μετά από 2,5 χρόνια σχεδόν υγειονομικής κρίσης, έτσι το πάνε, είχε κρίση υγεία, το οικονομικό αποτύπωμα το βιώνουμε όλοι σήμερα, το βιώσαμε πολύ καλά στο πετσί μας. Μόνο τα κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν το νιώσανε. Βλέπε λίστα Πέτσα 1 και 2. Πακτολός εκατομμυρίων δικών μας χρημάτων για να μπορέσουν να μας τρομοκρατήσουν και να κατευθύνουν την γνώμη μας μέσα από μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία δεν σηκώθηκε ένας ευρωβουλευτής Έλληνας να καταδείξει το άδικο, παρασιώπησαν όλοι. Σήμερα το μεγαλύτερο αποτύπωμά της
Αυτή η υγειονομική κρίση, αυτό το άδικο το τεράστιο που έχει παράξει, το φέρουμε πάρα πολλοί από εμάς, σύμφωνα με τις δικές τους στατιστικές, το 70% των Ελλήνων το φέρει αυτό το άδικο στο αίμα τους. Και βλέπουμε τις εταιρείες αυτές, Pfizer και λοιποί, AstraZeneca, να παραδέχονται μετά από την πίεση των πολιτών. Βλέπετε πόση μεγάλη δύναμη έχει ο πολίτης όταν ενώνεται. Μετά από την τεράστια πίεση των πολιτών παραδέχονται αυτοί οι μηχανισμοί ότι τα δικά τους σκευάσματα και τα αποσύρουν από την αγορά, παίρνουν και αλλάζουν το DNA του ανθρώπου. Αλλά ποτέ κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν μας ενημέρωσε γι' αυτό. Και στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι επιφανείς, οι ειδικοί που έτσι ξεκινάνε πάντα στις ειδήσεις. Φέραμε τον τάδε ειδικό, φέραμε εκείνον τον ειδικό, να και άλλος ειδικός και ο ειδικός το ειδικού όντων ειδικό. Βλέπουμε τον κύριο Τσιόδρα σήμερα που ήταν πρωταγωνιστής σε αυτή την προπαγάνδα και την τρομοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία να τον βάζει υποψήφιο ευρωβουλευτή για να τον προστατέψει σε μια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή ασυλία. Το ίδιο συμβαίνει με την κυρία Λινού. Προστατεύονται όλοι αυτοί. Και εμείς το ανεχόμαστε. Συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε ότι έτσι είναι. Ναι, η πολιτική μας είναι δεφθαρμένη. Έτσι είναι. Ναι, οι δικαστές είναι χειραγωγούμενοι. Βλέπετε τον Orwan. Ναι, έτσι είναι. Ναι, η αστυνομία είναι ανύπαρκτη. Ναι, έτσι είναι. Περιμένεις από την αστυνομία να επιβάλλει τον νόμο? Αυτά είναι συζητήσεις καθημερινές δικές μας, δυστυχώς, αδίκως. Γιατί συμφωνήσαμε στο ψέμα και το άδικο. Ενώ εμείς γεννηθήκαμε με δίκαιο και αλήθεια. Ένα παιδί όταν πράττει ένα άδικο το καταλαβαίνει. Όταν λέει ένα ψέμα ξέρει ότι δεν πρέπει. Άμα κλέψει ένα παιχνίδι το ξέρει ότι δεν πρέπει. Άρα εμείς το δίκαιο και την αλήθεια την έχουμε στο αίμα μας. Γιατί αποδεχθήκαμε το ψέμα και το άδικο? Σήμερα σε έναν παραλογισμό αποστρατικοποίησης νιώθουμε ανίσχυροι ηθικά απέναντι στον Τούρκο, τον οποίο τον αφήνουμε να μιλάει συνεχώς. Στο χωριό μου λένε να μπαμπαλίζει, γιατί δεν έχει καμία ουσιαστική δύναμη, απλά είναι η βιομηχανική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φθηνά εργατικά χέρια, το ίδιο θέλουν να γίνουν και εδώ. Αποστρατικοποιήσαμε τα νησιά μας και ο Έλληνας φοβήθηκε. Του βάλαμε μνημόνια και ο Έλληνας φοβήθηκε. Του πήραμε τον πλούτο και ο Έλληνας φοβήθηκε. Και σήμερα κυβερνά ένας φόβος. Και άμα σας ρωτήσω τι φοβάστε, δεν ξέρετε να μου πείτε. Απλά φοβάστε τον ίδιο τον φόβο. Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι. Σήμερα μιλάμε για δεξιά-αριστερά, αλλά εγώ ξέρω ότι έχω ένα δεξί και ένα αριστερό χέρι. Πώς είναι δυνατόν να αγαπώ το αριστερό μου χέρι και να χτυπάω το δεξί? Πώς είναι το αριστερό χέρι να χτυπάει δυνατόν το κεφάλι, το δεξί πόδι να κλωτσάει το αριστερό? Αφού είμαι ένα, είναι μία ολότητα ως άνθρωπος. Γιατί δέχομαι να με διαιρούν? Είπαμε γιατί. Γιατί έρχονται να διαχειριστούν την μοναξιά μας. Έρχονται να διαχειριστούν το χρέος μας. Και όταν ένας βγήκε και μίλησε για πλούτο, πέσαν όλοι να λασπολογήσουν, φανταζόμενοι ότι ο χρυσός, όσο και να τον λασπολογήσεις, θα αλλάξει σύσταση. Σήμερα η Ελλήνων Συνέλευσης, μετά από τεράστια προπαγάνδα και δύο πρόεδρο μας, ο πρόεδρος μας ο Αρτέμης Σόρας, με μια πρωτοφανή μετά την μεταπολίτευση πολιτική δίωξη, όπου φυλακίστηκε για τις πολιτικές του πεπιθήσεις, ποτέ κανείς δεν σας ενημέρωσε ότι αθωώθηκε σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις, τόσο για τα 600 δισεκατομμύρια που είναι μέσα στον προϋπολογισμό σου 7 συναπτά έτη. Σήμερα έχεις 1 τρισεκατομμύριο 107 δισεκατομμύρια προϋπολογισμό έσοδα με τη Γερμανία 487. Πληκτρολογήστε στο Εθνικό Τυπογραφείο να δείτε τον προϋπολογισμό του κράτους και να πάψετε να πιστεύετε τον κάθε ένα φερέφωνο που περπατάει ανάμεσά μας. Να αναγνωρίσετε με τη δική σας νόηση την πραγματικότητα. Αθωώθηκε τόσο για τις μετοχές της Ανατολής, όσο και για την διασπορά ψευδών ειδήσεων
όσο και για την πρόταση εξαγοράς του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ και φυλακίστηκε γιατί ανέφερε ότι ο άνθρωπος πρέπει να ενωθεί ως Έλληνας πολίτης με πλούτο ισχύς, φρόνηση σε ένα περιβάλλον υγιές, περιβαλλόμενος από ασφάλεια σε όλους τους τομείς που σήμερα νιώθουμε ανασφαλείς παντού, ανασφάλεια στην οικονομία με ένα φορολογικό ρευστό σύστημα, ανασφάλεια στην υγεία είναι ανύπαρκτη, ανασφάλεια στα σώματα ασφαλείας, είπαμε πριν, ανασφάλεια παντού, ανασφάλεια στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Η υγειονομική κρίση μας έκανε να κοιτάμε ένας τον άλλον με μίσος. Ανασφάλεια. Αυτό είναι που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλήνων Συνέλευση προτάσει ένα αλάνθαστο σχέδιο βασιζόμενο σε έναν τεράστιο πλούτο. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις και αναφέρω μόνο μία την οποία κάποιοι μπορεί να την έχετε ακούσει. Αυτή του Bretton Woods του 1944 που εκεί συμφωνήσαμε να δημιουργήσουμε ταμείο όπου κάθε χρόνο θα βάζουμε εμείς χρήματα από τις πρωτογενείς αγορές, από το κέρδος αυτό λοιπόν, για να μπορούμε να έχουμε μία μάνα κάπου, να μπορούμε να πάρουμε άτοκο δάνειο. Και κανείς ποτέ δεν μας το είπε. Τα Lidl όμως στην Ελλάδα γίνονται σε αυτό το πλαίσιο. Τα μπισκότα Παπαδοπούλου και Αλατίνη γίναν σε αυτό το πλαίσιο. Ο σιδηρόδρομος της Ελλάδος μέχρι τη Λάρισα έγινε σε αυτό το πλαίσιο. Τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, η Εθνική Χαλιβουργία γίναν σε αυτό το πλαίσιο. Κανείς ποτέ δεν μίλησε. Όλα τα έχεις πληρωμένα μέχρι δεκάρας, αλλά ακόμα σου λένε, μας λένε ότι χρωστάς, ότι χρωστάμε. Γιατί? Γιατί αν καταλάβεις ότι έχεις αυθονία, ποιος ο λόγος να χωρίζεσαι σε δεξιούς, αριστερούς και ντρόους που διαχειρίζονται μόνο χρέος? Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι όντας χρεωμένοι οι ίδιοι θα εκτελέσουν ό,τι επιτάσσουν τα τραπεζικά ιδρύματα? Και επειδή σε αυτές τις συνθήκες και τις συμβάσεις τις παγκόσμιες είναι μέσα και η Ιταλία και η Γερμανία και η Γαλλία και πλήστα όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο γεγονός, μία τέτοια δημοσιοποίηση μπορεί να προκαλέσει ντόμινο ώστε να ενωθεί ο άνθρωπος τόσο σε εθνικό όσο σε ευρωπαϊκό μα και σε παγκόσμιο επίπεδο και να αποφασίσει να μην αφήσει καμία ιδιωτική εταιρεία να ορίζει το μέλλον του, να τον κλέβει τον πλούτο του. Αντιλαμβάνεστε γιατί πολεμήθηκε και πολεμάται μέχρι σήμερα η Ελλήνων Συνέλευσης? Γιατί στάθηκε πάνω στο δίκαιο και την αλήθεια. Μίλησε για ένωση και πλούτο. Γι' αυτό και είμαστε πάντα εδώ. Και δεν θα φύγουμε από εδώ, γιατί είναι καθήκον και χρέος όλων μας να ενημερωθείτε όλοι. Στα μάτια όλων σας βλέπω τον εαυτό μου πριν το 2015. Ακριβώς έτσι ήμουν κι εγώ. Και οφείλω, όπως όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης, να ενημερώσω όλα τα αδέρφια μου. Να αντιληφθούμε ότι πέρα από την ιδιότητά μας, αυτή με την οποία γεννιόμαστε, ως Έλληνες άνθρωποι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να μας χαρακτηρίζει. Αν θέλουμε, το επιλέγουμε εμείς. Ήρθε η ώρα σήμερα να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι μονόδρομος είναι η ένωση των Ελλήνων και δρόμος είναι να έρθουν σε συγκεκριμένο σημείο με συγκεκριμένο όραμα για συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Αυτό είναι η συνέλευση. Και αν θέλετε, η πρώτη Εθνοσυνέλευση αναφέρει ρητά ότι η πρώτη των Ελλήνων συνέλευσης. Γι' αυτό υπάρχει η Ελλήνων Συνέλευσης. Για να θυμίσει σε όλους ότι τότε δεν υπήρχαν κόμματα.
Όταν μεγαλούργησαν οι προγόνοι μας, δεν υπήρχαν κόμματα. Όταν ο Αλέξανδρος ο Μέγα διέδωσε τη δημοκρατία και την αυθονία σε όλα τα υπόδουλα έθνη, δεν υπήρχαν κόμματα. Όταν ο Λεωνίδας μας έκανε περήφανος και σήμερα φουσκώνεις από περηφάνεια και έμεινε αθάνατος και ταυτόσιμο της Ανδρείας και της γενναιότητας και πήγε στις Θερμοπύλες, δεν υπήρχαν κόμματα. Όταν πολεμήσαμε το 21, δεν υπήρχαν κόμματα. Και μετά μας βέλαν στο χέρι οι τράπεζες, γιατί γεννήθηκαν τα κόμματα. Μονόδρομος η Ελλήνων Συνέλευσης στις ευρωεκλογές, γιατί διαθέτει όλους αυτούς τους ανθρώπινους μηχανισμούς που χρόνια τώρα, παρά τη χλέβη, παρά τον πόλεμο, παρά το διασυρμό, είναι εδώ, αυτοχρηματοδοτούν αυτόν τον αγώνα. Να θυμίσω σε όλους ότι μετέχουμε με δικά μας κονδύλια, μέσα από δική μας ατομική συνδρομή, ενώ όλοι αυτοί έχουν ψηφίσει νόμους να εισπράττουν μόνο αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή. Άρα ποια δημοκρατία, όταν εγώ αν δεν έχω το χρήμα δεν μπορώ να μετέχω των κοινών? Αυτή είναι η δημοκρατία. Βάφτισα σοσιαλιστική, κομμουνιστική, ύβρις τεράστια, επιθετική προσδιορισμή στην δημιουργική βάση του ανθρώπου που είναι το κρατήν, το Δήμο. Δημοκρατία, αδέρφια μου, δεν έχει κόμματα. Δημοκρατία είναι δημόσια διοίκηση και μόνο. Είναι εκτελεστική, η ίδια εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων του συνόλου των Έλληνων ανθρώπων, πολιτών. Αυτό είναι η δημοκρατία και εμείς είμαστε οι μύστες αυτής. Σήμερα βάπτισαν δημοκρατία την αναρχία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυβερνά μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθοδηγούμενη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία χρωστάει στην Ελλάδα μέσω της Κεντρικής Γαλλικής Τράπεζας τον χρυσό των προγόνων μου από την Ιωνία, όταν τους σφάξανε 4 εκατομμύρια Έλληνες στη Σμύρνη, για να κλαπεί τότε το αποθεματικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ανατολής, όπου τον εγγυόταν η Εθνική και η Γαλλική Κεντρική Τράπεζα, που σήμερα η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα μετονομάστηκε σε Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αυτό που καλούμε να κάνουμε όλοι είναι να πάψουμε να πιστεύουμε. Τι σημασία έχει αν την αλήθεια την λέει ένα παιδί ή ένας καθηγητής? Είναι αλήθεια. Πόσο μεγάλη σημασία έχει όμως όταν το ψέμα το λέει ένας καθηγητής? Φορέσει κοστούμι και γραβάτα και έχει πτυχία και περγαμηνές και τον βγάλουν τα κανάλια ως ειδικό, τότε θα το πιστέψεις? Αυτή η πίστη μας έφαγε. Και εμείς καλούμε σε γνώση και μόνο. Αυτό είναι ο Έλληνας. Ήταν, είναι και θα είναι. Αυτός ο οποίος δημιουργεί. Τώρα μας κλέψαν τα όνειρα. Πάμε στη δουλειά από συνήθεια. Πάψαμε να δημιουργούμε. Και μόνο δουλεύουμε. Μειώσαν τους μισθούς. Να θυμίσω σε όλους, παρότι λέει η κυβέρνηση σήμερα και ευαγγελίζεται για αυξήσεις, ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, με βάση την έρευνα που έχει κάνει ο ΩΣΑ από το 2010, από το 2009 μέχρι το 2021, έχει χάσει ο Έλληνας την αγοραστική του δύναμη 38%. 38% ποιες αυξήσεις μισθών μιλάμε. Όταν επιτρέπουμε σε ένα παραπληγικό ίδρυμα, την Κεντρική Τράπεζα, να ορίζει την τιμαριθμική πολιτική, να ορίζει την νομισματική πολιτική, να ορίζει τον πληθωρισμό, και γιατί να αυξάνονται οι τιμές κάθε χρόνο? Ποιον εξυπηρετεί? Μόνο αυτούς. Γιατί όσο αδυνατεί το δικό σου πορτοφόλι και το δικό μου, νιώθεις ανίσχυρος και θα πεις ναι σε ό,τι μας πουν. Αυτός είναι ο στόχος. Η Ελλήνων Συνέλευση σας κοιτάει όλους στα μάτια, γιατί μέσα στα δικά σας μάτια βλέπει
ο καθένας από εμάς τον εαυτό του τον ίδιο. Μέσα στα δικά σας μάτια βλέπουμε το μέλλον της πατρίδος, γιατί χωρίς τους πολίτες, τους Έλληνες, δεν υπάρχει Ελλάς. Δεν έχει σύνορα αυτό που λέμε Ελλάδα και Έλληνας. Σύνορα βάζουμε μόνο εμείς και τα δεσμά τα βάζουμε μόνο εμείς και μας περιορίζουμε μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ποιος είναι αυτός που μιλάει. Είναι η φωνή χιλιάδων ανθρώπων που μάχονται νυχθημερών, ανιδιωτελώς, δρούν, ζουν και αναπνέουν για να δουν την Ελλάδα ελεύθερη και τον Έλληνα πίσω στη βάση της φυσιολογίας, όπως είναι δημιουργημένος άνθρωπος, ελεύθερος, μέσα σε ένα περιβάλλον δικαίου, ασφάλειας και αυθονίας. Έτσι πρέπει να είμαστε. Και αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός και θα γίνει. Είτε τώρα είτε μετά θα γίνει. Όταν αποφασίσεις εσύ να πράξεις. Να θυμηθείτε όλοι, και αν νομίζετε ότι όλα είναι δύσκολα και ότι ο καθένας από εμάς είναι λίγος, είναι μία σταγόνα, να θυμηθείτε ότι πολλές σταγόνες κάνουν ένα ποτήρι, περισσότερες ένα ποτάμι, ακόμα περισσότερες έναν ωκεανό. Και αν ενωθούμε όλοι, θα πνίξουμε κάθε φωνή άδικου και ψεύδους. Αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό είμαστε. Όλα είναι μια στιγμή, πότε θα αποφασίσεις. Σε μια στιγμή έγινε η σύλληψή σου μέσα στη μήτρα της μάνας σου. Σε μια στιγμή εμφανίστηκες μέσα από το γέναθλό σου. Σε μια στιγμή αποφάσισες να γεννήσεις τα δικά σου παιδιά. Σε μια στιγμή θα αποφασίσεις να πατάξεις το άδικο. Να επιλέξεις την αλήθεια και το δίκαιο. Μία στιγμή μας χωρίζει από την απελευθέρωση του νου. Μία στιγμή. Γι' αυτό και φτιάχνουν την ψηφιακή διακυβέρνηση. Για να μην υπάρχει διαπροσωπική σχέση. Να μην υπάρχει άνθρωπος πίσω από τον κισέ. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσει ότι είναι άδικο να λέω ψέματα στον συμπολίτη μου. Είναι άδικο να επιβάλλω μια κυβερνητική πολιτική η οποία είναι εχθρική απέναντι στον Έλληνα. Και να αποφασίσει να επιλέξει με δίκαιο και αλήθεια. Γι' αυτό θέλουν να μας βάλουν ρομπότ μέσα στις σχέσεις μας. Γι' αυτό μας πάνε σε ψηφιακό νόμισμα για να μην έχεις τον πλούτο και τη διαχείρισή του εσύ. Γι' αυτό σου επιβάλλουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να περιορίσουν τις μετακινήσεις σου. Γι' αυτό φτιάχνουν πόλεις 15 λεπτών για να μην μπορείς να μετακινηθείς 15 λεπτά μακριά. Γιατί το αδεχόμαστε. Εγώ δεν το δέχομαι. Και σας καλώ να μην το δέχεστε κι εσείς. Γιατί είναι έξω από τη φυσιολογία μας. Δεν μπορώ να δεχτώ μια ανώνυμος εταιρεία, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, να μου πει τι θα κάνω. Δεν το δέχομαι. Η δημιουργία με έβαλε σε ένα περιβάλλον όπου εγώ είμαι το δημιούργημα και εγώ δημιουργώ εταιρείες. Και όπως τις δημιουργώ, όποτε θέλω τις κλείνω. Να τα ακούσουν όλοι, είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ζητούμε από εσάς να στηρίξετε αυτό το αλάνθαστο σχέδιο και τη στρατηγική της Ελλήνων Συνέλευσης. Να δώσετε την δύναμη και την δυναμική σας σε αυτές τις μονάδες που είναι αδιαπραγμάτευτοι, δεν εξαγοράζονται, δεν φοβόνται και κουβαλούν το σθένος των προγόνων μας και το προτάσουν μπροστά ως ασπίδα. Να δώσετε τη δική σας δύναμη και την δυναμική, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Να δημιουργήσουμε στην Ευρώπη την πτέρυγα των Ελλήνων. Η Ελλήνων Συνέλευση δεν εντάσσεται ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μοβ, ούτε πράσινη, ούτε καμία τέτοια ανοησία. Η Ελλήνων Συνέλευση δημιουργεί με βάση την ελληνικότητα και αυτό θέλει να ιδρεώσει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την πτέρυγα των Ελλήνων με βροντερή φωνή για να ακουστούν τα δίκαια του ελληνισμού. Για να πάρουμε πίσω τον τεράστιο σεβασμό που αναβέρθηκε πριν, γιατί τον οφείλουν όλοι. Υπάρχει πλούτος για όλους τους ανθρώπους και δεν χρειάζεται μέσα στην αυθονία να υπάρχει φθόνος. 9 Ιουνίου λοιπόν καλείστε όλοι να πράξετε με νόηση όπως γεννηθήκατε και να ψηφίσετε Ελλήνων Συνέλευσης, να δώσετε την δύναμη σε όλους μας. Να μπορέσουμε να σας εκπροσωπήσουμε, να εκπροσωπήσουμε τη δική σας απόφαση. Η δική σας απόφαση είναι μία και μοναδική.
Δίκαιο, αλήθεια και πλούτο. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό στο μυαλό μας, όλοι το ίδιο αισθανόμαστε και θέλουμε για τα παιδιά μας. 9 Ιουνίου λοιπόν, εκτελούμε ως πολίτες και παραμένουμε πολίτες. Δεν γινόμαστε για 12 ώρες, 7 με 7 το απόγευμα. Αλλά είμαστε πολίτες, μετέχουμε κρίσεως και αρχής και θα ελέγξουμε τόσο σε εθνικό όσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία έχει κάνει σύμβαση με τον Έλληνα και θα κάνουμε ταμείο με όλους. Ο Έλληνας ανεβαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο για πρώτη φορά με τη δική σας δύναμη. Ήταν τιμή μου που με ανεχτήκατε, ήταν τιμή μου που παρακολουθήσατε αυτή την ομιλία. Σας καλούμε όλους την Κυριακή να τηρήσετε το καθήκον και να στηρίξετε τον Έλληνα. Δύναμη και φως, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους ανθρώπους.